ειδικά μαχητικά κάνουν επίδειξη ισχύως στον ουρανό της Λευκωσίας, βομβαρδίζοντας με τον δικό τους τρόπο το πολυδιαφημιζόμενο καλό κλίμα των συνομιλιών. Κάτι που έπραξε με ακόμη πιο γλαφυρό τρόπο απεσταλμένος της κατοχικής Τουρκίας, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Γρουλ Τουρκές, με φόντο το απαράδεκτο και αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων. Στόχος είναι μια λύση που να διασφαλίζει τα δικαιώματα και την πολιτική ισότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η Τουρκία ως εγκύτρια χώρα θα συνεχίζει να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Από τη μία βλέπουμε την αποτυχία του συστήματος ασφάλειας και αντιμετώπισης κρίσεων στην περιοχή από τη διεθνή κοινότητα και από την άλλη έχουμε το σύστημα εγγυήσεων στην Κύπρο που δημιούργησε ένα κλίμα ειρήνης στο νησί. Αποκορύφωμα των επέσχυντων πανηγυριών στα κατεχόμενα ήταν οι προκλητικές δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη Μουσταφά Κιντζή σε αντιδιαστολή του λεγόμενου καλού κλίματος. Κατηγόρησε εκ νέου την ελληνοκυπριακή πλευρά για σωρία ζητημάτων που αφορούν τις διαπραγματεύσεις αλλά και την υλοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ισχυρίστηκε δε, σε αποκάλυψη προθέσεων, ότι η αναβάθμιση του ψευδοκράτους δεν σημαίνει και προώθηση της διαίρεσης του νησιού. Η τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου θα είναι ένα από τα δύο ισότιμα μέρη μιας ομοσπονδιακής δημοκρατίας στην Κύπρο. Η ενίσχυση του ψευδοκράτους δεν σημαίνει εδραίωση της διαίρεσης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να το κατανοήσει αυτό και δεν πρέπει να βλέπει αρνητικά οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στο Βορρά. Η τουρκοκυπριακή πλευρά επέδειξε πολλές φορές καλή θέληση στο θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έδειξε την ίδια καλή θέληση στο θέμα της τηλεφωνικής σύνδεσης με την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Τα πανηγύρια για την 32η μαύρη επέτειο, παρουσία λιγοστού κόσμου, που όμως έδειξε προθέσεις με πλακάτ για τη μητέρα Τουρκία και τον Ατατούρκ, περιελάμβαναν τα πάντα. Φιλήματα σημαίων, ακροβατικά, ανεμόπτερα και παραδοσιακούς χορούς, αλλά και επίδειξη στρατιωτικής υπεροχής με τα μεχμετζίκ, τα άρματα και τα βαρέα όπλα να υπενθυμίζουν ότι απέναντί μας έχουμε ένα άρτια εξοπλισμένο κατοχικό στρατό. Την ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδίκασε με γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Με σαφήνεια και αποφασιστικότητα αποκλείουμε οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης, στηρίζοντας το μοναδικό τρόπο για να μπορέσουν όλοι οι Κύπροι να ζήσουν σε ολόκληρο το νησί σε περιβάλλον ελευθερίας, δημοκρατίας και σταθερότητας. Την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδίκασαν με δηλώσεις, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις, κόμματα και οργανώσεις.